Γεια σας και καλώς ήλθατε στα δύο εβδομαδιαία μας ραντεβού. Καταρχήν με τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά και από τις 12.30 και μετά με τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ξεκινάμε όμως χωρίς καθυστέρηση με τις πιο δυνατές εικόνες, τις στιγμές και τους πρωταγωνιστές της εβδομάδας που πέρασε. Στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, και την Ισπανία, όπου στρέφονται τα μάτια όλων των Ευρωπαίων αυτή την Κυριακή, καθώς 35 εκατομμύρια ψηφοφόρων καλούνται στις κάλπες για να εκλέξουν τη νέα κυβέρνηση. Νίκη Λιμπεράγη. Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Και η μόνη βεβαιότητα που έχουμε για το απόψινό αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Κατά τα λοιπά, είναι ρευστή η κατάσταση στην Ισπανία. Ενδεικτικός και ο πίνακας που βλέπετε με την κατανομή των εδρών σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιοποιήσεις. Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι εδώ και αρκετά 24 ώρα απαγορεύεται, όπως συμβαίνει και στη χώρα μας, να δημοσιοποιούνται μετρήσεις. Πάντως, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι προηγείται το κυβερνών Λαϊκό Κόμμα του Μαριάνου Ραχώη με ποσοστά μεταξύ 26 και 28%. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι σοσιαλιστές, που δεν φαίνεται πάντως να καρπώνονται τη δυσαρέσκεια που έχει προκαλέσει η λιτότητα και η κρίση στην Ισπανία.
μια χώρα που μαστίζεται από πρωτοφανή μεγέθη ανεργίας, αντίστοιχα και των δικών μας εδώ στην Ελλάδα. Και ρυθμιστές της κατάστασης αποδεικνύονται μάλλον, όπως όλα δείχνουν, οι πολίτες. Το κίνημα των Θιουδαδάνος με ποσοστά κοντά στο 18% σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις. Πρέπει βεβαίως να πούμε ότι ακολουθεί φθήνουσα πορεία σταθερά το κίνημα των Ποδέμος, το Μπορούμε. Αυτό που αρκετοί έσπευσαν να αντιστοιχήσουν κατά καιρούς με την κυβερνώσα παράταξη εδώ στην Ελλάδα, με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που δεν μπορεί επίσης να αποκλείσει κανείς είναι η μετεκλογική κατάσταση στην Ισπανία, να μας θυμίσει κάτι από Πορτογαλία, δηλαδή να επικρατήσει το Λαϊκό Κόμμα του Μαριάνο Ραχόι με δεξιό πρόσημο, ωστόσο να έχουμε έναν αριστερό συνασπισμό. Και κρατήστε και έναν αριθμό, ένα ποσοστό, 20% εάν αποφάσιστε. Νομίζω ότι εκείνοι είναι που θα κρίνουν ουσιαστικά αυτό που θα συμβεί απόψε. Ακριβώς, το κλειδί των εκλογών. Όλα αυτά βεβαίως θα τα παρακολουθούμε εδώ από τον Sky. Νίκη Λιμπεράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, προεκλογική εκστρατεία στην Ισπανία που σημαδεύτηκε από την επίθεση που δέχτηκε ο Πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, ευρισκόμενος στη γενέτειρά του, Γαλλικία, στο πλαίσιο προεκλογικής περιοδίας. Έκτροπα σημειώθηκαν όμως και κατά τη διάρκεια πολιτικής σύσκεψης στην Ουκρανία, ενώ στην Πολωνία ο πρόεδρος της χώρας όχι μόνο πήρε κλήση για παράνομη στάθμευση, αλλά η αστυνομία απομάκρυνε το όχημά του με γερανό. Μαριάνο Ραχόι, περιτριγυρισμένος από δεκάδες ανθρώπους, περπατάει στους δρόμους της πόλης Ποντεβέδρα στη γενέτειρά του Γαλλικία κατά τη διάρκεια της περιοδίας που πραγματοποιεί εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Ένας νεαρός άντρας με την πρόφαση πως θέλει να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του, τον πλησιάζει, σηκώνει το χέρι του και χτυπάει με δύναμη τον Ισπανό Πρωθυπουργό στο πρόσωπο. Επικρατεί πανικός. Ο νεαρός συνελήφθηκε, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για ανήλικο που συνδέεται με ακραία πολιτική ομάδα της Γαλλικίας. Ο 60χρονος πολιτικός συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα της περιοδίας του. Μπορεί να μην τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά σίγουρα αυτό που δέχτηκε πλήγμα ήταν η εικόνα του. Αργότερα, με μήνυμά του στο Twitter, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους εκδήλωσαν την υποστήριξή του στο πρόσωπό του. Είμαι καλά και κατευθύνομαι προς μια συγκέντρωση στην Λακορούνια. Μάλιστα, σήμερα ανήρτησε προσωπικό βίντεο από την προπόνησή του στο γυμναστήριο με το μήνυμα «Συνεχίζουμε να προχωράμε». Μετά την έντονη λογομαχία και τις ύβρις, ακολούθησε το μπουγέλωμα. Επισοδιακά έληξε η συνάντηση του διοικητή της Οντισσού Μιχαήλ Σακασβίλη και του Υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Αρσένα Βάκοφ. Θα αποδείξω ότι είστε κλέφτης, είπε ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας στον Υπουργό, ο οποίος κατόπιν εκτόξευσε ένα ποτήρι νερό εναντίον του. Το βίντεο στο οποίο καταγράφεται η διαμάχη έγινε ανάρπαστο στο διαδίκτυο, αφού μέσα σε λίγες μόνο ώρες είχε περισσότερες από 300.000 προβολές. Κλήση για παράνομο παρκάρισμα πήρε ο πρόεδρος της Πολωνίας και μάλιστα έξω από το σπίτι του. Η τροχέα δεν πτωήθηκε από το γεγονός πως το αυτοκίνητο ανήκει στον πρόεδρο της χώρας και έτσι ο Αντρέι Ντούντα θα κληθεί να πληρώσει τώρα 25 δολάρια πρόστιμο, αλλά και ένα ποσό για να πάρει πίσω το όχημά του, το οποίο απομακρύνθηκε με γερανό. Συντηρήθηκε σε επικίνδυνα ύψη και αυτή την εβδομάδα η αντιπαράθεση Ρωσίας-Τουρκίας. Όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Φελίδη, ένα 24ωρο μετά το ναυτικό συμβάν στο Βόρειο Αιγαίο την προηγούμενη Κυριακή, στη Μαύρη Θάλασσα, ρωσική πυραβλάκατος μαζί με ταχύπλο της ακτοφυλακής της Κρυμαίας ανάγκαζε τουρκικό εμπορικό πλοίο που παρεμπόδιζε νεοπομπή να αλλάξει πορεία. Ένα νέο επεισόδιο στον εύξηνο πόντο ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας, αφού μετά τη χρήση πραγματικών πυρών στο Αιγαίο, τώρα έρχεται μια νέα ναυτική εμπλοκή στα ανοιχτά της Κρυμαίας. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, τουρκικό εμπορικό πλοίο παρεμπόδιζε νεοπομπή που ρημουλκούσε εξέδρες άντλησης πετρελαίου μέσα σε ρωσικά ναυτικά ύδατα κοντά στη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Κορβέτα του ρωσικού πολεμικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας και σκάφος της ρωσικής ακτοφυλακής, αφού εξέπεμψαν προειδοποιήσεις, κινήθηκαν προς το τουρκικό πλοίο, αναγκάζοντάς το να αλλάξει πορεία. Το νέο συμβάν έρχεται μια ημέρα μετά το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, όταν το ρωσικό αντιτορπιλικό Σμετλίβι, αγκυροβολημένο σε διεθνή ύδατα, 13,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λίμνου, χρησιμοποίησε ελαφρά πυρά προς την πλευρά τουρκικού αλλιευτικού σκάφους, που το προσέγγιζε σε απόσταση 600 μέτρων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις με ραδιοτηλέγραφο και φωτεινά σήματα, το αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ προκειμένου να αποφευθεί η σύγκρουση. Και τότε μόνο το τουρκικό αλλιευτικό άλλαξε πορεία. Ο καπετάνιος του τουρκικού σκάφου
ψήφους δίνει μια διαφορετική εκδοχή για το συμβάν. Είναι ψέμα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εμείς περάσαμε ένα μίλι μακριά από ένα πολεμικό πλοίο αγκυροβολημένο. Ούτε γνωρίζαμε ότι είναι ρωσικό. Νομίζαμε ότι είναι πλοίο του ΝΑΤΟ. Ούτε καταλάβαμε ότι έριξαν πυρά προς το μέρος μας. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε υπερβολική τη ρωσική αντίδραση προς ένα αλλιευτικό σκάφος. Με τη Ρωσία δεν επιδιώκουμε την ένταση. Το επεισόδιο πρέπει να το ξεπεράσουμε μέσω διαλόγου. Σημειώνοντας ότι η Μόσχα και η Άγκυρα πρέπει να ξανακτήσουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης που είχαν, προσέθεσε ότι και η τουρκική υπομονή έχει τα όρια της. Διαβουλεύσεις με την Άγκυρα έχουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, επευκαιρία της παρουσίας εκεί του Τούρκου ομολόγου τους. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών θα είναι προσκεκλημένος μας σήμερα, όχι μόνο για να συζητήσουμε με την Κομισιόν για το άνοιγμα των ενταξιακών κεφαλαίων, αλλά φυσικά για να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία της παρουσίας του και να μιλήσουμε για τις κρίσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στη γειτονιά της Τουρκίας. Η αντιπαράθεση συνεχίζεται και με νέες ρωσικές καταγγελίες, καθώς στη Μόσχα το κανάλι Russia Today μεταδίδει ότι Τούρκος βουλευτής αποκάλυψε την προμήθεια τοξικού αερίου από την Τουρκία προς το Χαλιφάτο. Στα Άδανα, ο εισαγγελέας είχε πει ότι ορισμένοι Τούρκοι που είχαν επαφές με τους τρομοκράτες τσιχαντιστές προμήθευσαν και μετέφεραν στη Συρία τη βασική ουσία του δηλητηρίου σαρίνι. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν άλλωστε, ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στην Αγία Πετρούπολη. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Μείνετε στον Sky. Επτά ημέρες κόσμος και πάλι εδώ. Σοκάρει το ρεπορτάζ του βρετανικού δίκτυου Sky News που αποκαλύπτει τα μπουντρούμια στα οποία κρατούσαν οι τζιχαντιστές τις γυναίκες Γεζίντις στη Συρία. Την ίδια ώρα, αντικαθεστωτικές δυνάμεις έδιναν στη δημοσιότητα βίντεο από βομβαρδισμούς της κυβέρνησης Άσαντ στα περίχωρα της Δαμασκού. Τα τυφλά χτυπήματα στη Δαμασκό σκορπίζουν το θάνατο και τον τρόμο. Αντικαθεστωτικές δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα αυτό το βίντεο από βομβαρδισμούς της κυβέρνησης Άσαντ στα περίχωρα της πρωτεύουσας όπου δρούν οι αντάρτες. Γονείς με μωρά παιδιά στα χέρια τρέχουν να σωθούν. Μικρά παιδιά αναζητούν τους γονείς τους. Τραυματίες μεταφέρονται σε πρόχειρα καταφύγια. Κατεστραμμένα σπίτια και αυτοκίνητα παντού. Εικόνες που μετά από 5 χρόνια εμφυλίου πολέμου αποτελούν μέρος της καθημερινότητας στη Συρία. Σοκ προκαλούν στα βόρεια της χώρας τα μπουντρούμια που αποκαλύφθηκαν κάτω από την επιφάνεια της γης όπου οι μαχητές του Ισλαμικού κράτους κρατούσαν φυλακισμένες γυναίκες Γεζίντι. Οι γυναίκες αναγκάζονταν να ζήσουν εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, να τρώνε, να πίνουν και να κοιμούνται στα μικροσκοπικά υπόγεια κελιά όπου βασανίζονταν. Οι Γεζίδι πέστησαν πολλές διώξεις και φρικτά βασανιστήρια από τους τζιχαντιστές, ενώ υπάρχουν πολλές πληροφορίες για γυναίκες που πολλούνταν ως σκλάβες του σεξ. Η ανακάλυψη των αυτοσχέδιων φυλακών είναι ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα των φρικιαστικών ενεργειών των τζιχαντιστών σε βάρος των Γεζίδι, των οποίων την πίστη θεωρούν αιρετική. Στη Γαλλία, οι χειροχαστούκοι στην ακροδεξιά έδωσαν οι ψηφοφόροι, στερώντας τις την προντιά στις περιφερειακές εκλογές. Το Εθνικό Μέτωπο δεν κέρδισε καμία από τις 13 περιφέρειες της χώρας, παρά την ευρεία επικράτηση στον πρώτο γύρο. Δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε στις βόρειες περιφέρειες, όπου η ηγέτιδά του Μαρίν Λεπέν θεωρεί το φαβορί. Η σαμπάνια έρεε άφθονη στο επιτελείο του Εθνικού Μετώπου και οι οπαδοί ήταν έτοιμοι για πανηγυρισμούς. Όμως με την ανακοίνωση των πρώτων exit polls η ήττα ήρθε πικρή. Το Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν δεν κατάφερε να επικρατήσει σε καμία περιφέρεια στο δεύτερο γύρο των εκλογών, με την ίδια να εκτοπίζεται στη βόρεια περιφέρεια Νοχ Πάντο Καλέ Πικαρδί από τον συντηρητικό αντίπαλό της Ξαβιέ Μπερτράν με 42,8% έναντι 57% αντίστοιχα. Παρά την πανολεθρία, η ίδια έδωσε θετικό τόνο και υποσχέθηκε να κατοχυρώσει τη δυναμική του κόμματος που απέσπασε παρόλα αυτά. Αριθμό ρεκόρ 7 εκατομμυρίων ψήφων. Διπλασιάζοντας τον αριθμό των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων μας, το Εθνικό Μέτωπο θα είναι εφετσής η πρώτη αντιπολιτευόμενη δύναμη στην πλειονότητα των περιφερειακών συμβουλίων στη Γαλλία. Η ανιψιά της Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν, που κατέλαβε 46% στη νότια περιφέρεια Provence-Alpes-Côte d'Azur, σε σύγκριση με το 53,7% του συντηρητικού δημάρχου της Νίκαιας, Κριστιαν Εστορζή, κατήγγειλε το πολιτικό σύστημα για χειραγώγηση και μηχανογραφίες. Στο όνομα των
των αξιών της δημοκρατίας απόψε διέλυσαν τη δημοκρατία. Κέρδισαν 10 εναντίον 1. Αυτό στην πραγματικότητα είναι ήττα. Έκαναν τα πάντα. Συκοφαντίες, ψέματα, πελατειακές σχέσεις, διχασμό και λίγα λέω. Συνολικά οι συντηρητικοί ρεπουμπλικανοί του Νικολά Σαρκοζή κέρδισαν 7 περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των δύο οικονομικών κέντρων Ile-de-France και Rhône-Alpes. Όμως τα μαχαίρια βγήκαν ήδη από τα θικάρια στην κεντροδεξιά παράταξη, με τα στελέχη να μιλούν για πύριο νίκη, καθώς οι σοσιαλιστές απέσυραν τους υποψηφίους τους, αξιώνοντας από τους ψηφοφόρους να ρίξουν μαύρο στον ακραίο λαϊκισμό των εθνικιστών. L'union avec le centre. Η σύμπραξη με το κέντρο και η άρνηση οποιοδήποτε συμβιβασμού με τα άκρα έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτές τις αξίες πρέπει να παραμείνουν δικές μας στο μέλλον. Η εκλογική βραδιά έφερε μνήμες από τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου του 2002, όταν ο τότε ηγέτης του Εθνικού Μετώπου Ζαν Μαρί Λεπέν κατάφερε να περάσει στο δεύτερο γύρο εις βάρος του σοσιαλιστή Λιονέλ Ζοσπέν. Η συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων τότε είχε αναδείξει πρόεδρο τον Ζακ Σιράκ στο δεύτερο γύρο της κάλπης. Απόψε καμία ανακούφιση, κανένας θρίαμβος, κανένα μήνυμα νίκης. Ο κίνδυνος της ακροδεξιάς δεν έχει εξαλειφθεί. Αντίθετα, δεν ξεχνώ τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου και των περασμένων εκλογών. Παρά το γεγονός ότι σε αυτή την κάλπη δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τη ρητορική φόβου και μίσου στο όνομα της τρομοκρατίας και την άνευ προηγουμένου μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αναλυτές επισημαίνουν ότι κανείς δεν εγγυάται ότι θα υψωθεί ανάχωμα στην πορεία της Μαρίν Λεπέν προς το Μέγαρο των Ηλυσίων στις προεδρικές εκλογές του 2017. Ανέβασαν τους τόνους της μάχης για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών οι 8 υποψήφοι στο τελευταίο debate πριν τις πρώτες προκριματικές εκλογές στην Αϊόβα που θα γίνουν την 1η Φεβρουαρίου. Για ακόμα μια φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε με σθένος τις απόψεις του για απαγόρευση εισόδου των μουσουλμάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν το τελευταίο debate για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών, στο οποίο κυριάρχησαν θέματα όπως η εθνική ασφάλεια και η τρομοκρατία. Πρωταγωνιστής της βραδιάς, όπως πάντα, ο κεντρικός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση για τις ακραίες απόψεις του για τους μουσουλμάνους. Ο κύριος Μπούς δεν κατόρθωσε παρά να ψελίσει μία φράση, καθώς ο Τραμπ τον διέκοπτε συνεχώς. Real tough. You're never going to be president of the United States by insulting your way to the presidency. Let's see, I'm at 42 and you're at 3, so far I'm doing better. Ο κύριος Τραμπ υπερασπίστηκε με σθένος την άποψή του να απαγορευτεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο στους ακραίους Ισλαμιστές. Don't want to let people that want to kill us and kill our nation use our internet. Sparks also. Οι τόνοι ανέβηκαν και μεταξύ των υποψηφίων Μάρκο Ρούμπιο και Τέτ Κρούζ και πάλι στο καυτό θέμα της μετανάστευσης. Ο Ρούμπιο κατάφερε να εκνευρίσει τον Κρούζ και να τον κάνει να παραδεχθεί ότι δεν θέλει να νομιμοποιήσει τους μετανάστες. Σε κάθε περίπτωση, οι ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν ξεκάθαρη εικόνα για κάθε υποψήφιο. Η κούρσα για το χρήσμα και η μάχη για τον Λευκό Οίκο όμως είναι δύο εντελώς διαφορετικές υποθέσεις. Σε άλλες ειδήσεις από τον κόσμο τώρα, με την Νίκη Λιμπεράκη, ξεκινώντας από το Ισραήλ, όπου συνέλαβαν την Μπαρ Ρεφαέλη, ένα από τα ομορφότερα μοντέλα του κόσμου για φοροδιαφυγή, Νίκη. Έτσι είναι, γιατί ίδια δήλωνε παρανόμως, παρατύπως, ότι είναι κάτοικος εξωτερικού. Και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ, δεν υποχρεούτο να καταβάλει φόρους για ποσά που είχε κερδίσει στο εξωτερικό. Βεβαίως, ως μοντέλο, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες αμοιβές έπαιρνε από άλλες χώρες του κόσμου. Συνελήφθη, διώκεται και η ίδια και πιθανότατα και η μητέρα της για φοροδιαφυγή. Είναι αρκετά τα εκατομμύρια και η υπόθεση αυτή έχει πάρει τεράστια έκταση εντός και εκτός συνόρων του Ισραήλ. Μάλιστα. Φοροδιαφυγή με λάμψη θα σχολίαζε κανείς. Είναι πολλά τα λεφτά σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στη Ρώμη, όπου ξεσκεπάστηκε, Νίκη, η μαφία της ασφάλτου. Η μαφία της Λακούβας, εγώ θα σου έλεγα. Η αιώνια πόλη φημίζεται για τα πλακόστρα στο ιστορικό της κέντρο. Δεν μπορεί να πει κανείς το ίδιο και για τους δρόμους. Η πολύ κακή ποιότητα των οδοστρωμάτων, λοιπόν, στην Ιταλική πρωτεύουσα οδήγησε αρκετούς πολίτες σε καταγγελίες. Σιγά-σιγά αυτό το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις ώστε να κινητοποιηθούν και οι εισαγγελικές αρχές. Και με αυτόν τον τρόπο ξεσκεπάστηκε μια τεράστια σπήρα. Δεκάδες είναι οι άνθρωποι που μετέχουν σε αυτή. Εργολάβοι, υπάλληλοι στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα
φαίνεται ότι έχουμε διακίνηση μίζας, έχουμε παραποιημένα στοιχεία για τα υλικά και το ποσοστό των υλικών που χρησιμοποιήθηκε για τους δρόμους της Ιταλίας που οδήγησε σε αυτές τις κακοτεχνίες. Ήδη έχουμε τουλάχιστον 7 συλλήψεις υπαλλήλων με την κατηγορία της διαφθοράς. Περισσότερα από 650.000 ευρώ φαίνεται ότι είναι τα χρήματα που έχουν με αυτόν τον τρόπο διακινηθεί. Μάλιστα. Και δεν αποκλείεται στην έρευνα που συνεχίζεται να προκύψουν ακόμη περισσότερα. Πάμε τώρα και στην Πολωνία να δούμε πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες που προκαλούν σοκ. Ένας ποδηλάτης. Ο οποίος δεν ξέρω τι. Εμείς στην Ελλάδα λέμε ότι κάποιος έχει άγιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν χτύπησε, βλέπετε τι έκανε, δεν σεβάστηκε τη σηματοδότηση. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα αυτό το ανατριχιαστικό βίντεο. Να το ξαναπούμε, ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του. Θα πληρώσει μια κλίση 120 ευρώ, γιατί δεν σεβάστηκε βεβαίως, όπως είπαμε, την προειδοποίηση για το τρένο. Έδωσαν το βίντεο στην δημοσιότητα, προκειμένου και οι υπόλοιποι πολίτες να αρχίσουν να παίρνουν πιο σοβαρά αυτήν την υπόθεση. Μάλιστα. Πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δούμε την αντίδραση ενός πελάτη ξενοδοχείου, όπου έγινε κάποια παρεξήγηση και στη συνέχεια. Ήρθε η ώρα του check-out, δεν τα βρήκαν στο λογαριασμό και στον τρόπο πληρωμής με ηλεκτρονικό χρήμα. Μπήκε στο αυτοκίνητό του και όταν τον πλησίασε ένας αξιωματικός, ο κύριος που βλέπετε, πάτησε γκάζι και μπήκε μέσα στο λόμπι του ξενοδοχείου. Παρατρίχα γλίτωσαν δύο από τους υπαλλήλους που ήταν εκείνη την ώρα εκεί. Βλέπετε στη ρεσεψιόν την εικόνα. Κατόπιν έβαλε όπισθεν, βγήκε έξω και συνελήφθη. Ναι. Κρατείται. Μένει να μάθουμε τι πρόβλημα ακριβώς είχε, γιατί δεν είναι όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρώτη φάση έβαλε όπισθεν για να πάρει φόρα και να συνεχίσει προς τα μέσα. Έτσι, ναι, πραγματικά, πριν κατέβει ο ίδιος από το όχημα. Απίστευτη αντίδραση. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Νίκη Λιβεράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο πόλεμος των άστρων επιστρέφει 40 χρόνια μετά την θρυλική πρώτη ταινία που πραγματικά άφησε εποχή. Η νέα ταινία με τίτλο Η δύναμη ξύπνα έκανε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες. Παρουσία των πρωταγωνιστών και πολλών στάρ του Hollywood. Who are you? Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Η νέα γενιά ταινιών Star Wars επανακάμπτει στη μεγάλη οθόνη μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. Με τίτλο «Η δύναμη ξυπνά», η λαμπερή πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Hollywood, ενώνοντας δύο γενιές πρωταγωνιστών στην πιο επιτυχημένη συνταγή ταινίας. Δράση και suspense. Και σε αυτήν την ταινία είχαμε ένα πολύ καλό σενάριο. Και ο σκηνοθέτης μας, J.J. Abrams, είναι ένας σκηνοθέτης που θαυμάζω εδώ και πολύ καιρό. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω. Ο βετεράνος, απόλυτα επιτυχημένος σκηνοθέτης, George Lucas, δίνει τη σκυτάλη στον πολλά υποσχόμενο J.J. Abrams και σε μια νέα φρουνιά πρωταγωνιστών που οδηγούν το Star Wars στο μέλλον. Είναι συναρπαστικό. Είμαι τυχερή, νομίζω, επειδή μπορεί να συμμετέχει σε κάτι τόσο μεγάλο και να μην περνάς καλά. Αλλά οι άνθρωποι που με περιβάλλουν είναι τόσο σπουδαίοι. Είναι απίστευτη εμπειρία. Στη νέα ταινία θα επανεμφανιστούν οι πρωταγωνιστές της ιστορικής πρώτης τριλογίας του Πολέμου των Άστρων, Χάρισον Φόρτ, Μαρκ Χάμιλ, Τζον Μπογιέγκα και Γκάρι Φίσερ, προστέρψη των φανατικών οπαδών που την περιμένουν την Παρασκευή στις αμερικανικές αίθουσες. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο μας ημίωρο. Μείνετε μαζί μας αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί με ειδήσεις αλλά κυρίως εικόνες από τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μείνετε στον Sky.